πρώτη προετοιμασία. Πώς ποιες είναι οι εντυπώσεις σου και το επίπεδο της έντασης, δεν το έχεις ξαναζήσει κατά τα ψέματα. Πώς είναι για σένα αυτό? Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως είπες, είναι πρώτη προετοιμασία σε τόσο υψηλό επίπεδο και βλέπω καινούργια πράγματα που δεν τα είχα ξαναδεί και είναι δυσκολότερο το, όπως είπατε, το επίπεδο. Πώς το εντοπίζεις, σαν μια ευκαιρία να εξελιχθεί, σαν μια ευκαιρία να πάρεις θέση στο ρόστερ, πώς το εντοπίζεις τη δοκιμασία αυτή? Τη δοκιμασία αυτή φυσικά και την εντοπίζω σαν μια ευκαιρία για να προσπαθήσω να μπω και εγώ στο ρόστερ της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν. Δεν ξέρω, προφανώς δεν έχεις ξαναδουλέψει το σύστημα του προπονητή. Ως αμυντικός, βλέποντάς το, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του, τι διαφορετικό χρειάζεται να κάνεις από το να παίξεις σε άμυνα με τέσσερις, οι πρώτες σου σκέψεις και από τα συμπεράσματα δικά σου? Αυτό που πρέπει να κάνουμε καταρχάς είναι αυτό ακριβώς που μας λέει ο προπονητής, ο οποίος το έχει δουλέψει αυτό το σύστημα και θέλει να εφαρμόσει τα δικά του θέλω και τα δικά του πιστεύω πάνω σε αυτό το σύστημα. Πιστεύω είναι πολύ διαφορετικό από το σύστημα που παίζαμε πέρσι και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Πιστεύω τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί ευκαιρίες και κάθε χρόνο δίνονται και θα δίνονται ευκαιρίες. Όπως και πέρσι είδαμε παιδιά που έπαιξαν, πιστεύω και φέτος θα είναι ευκαιρία για όσους το αξίζουν φυσικά και για όσους πιστέψει ο προπονητής να παίξουν. Ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία ανέβηκες από τις μικρές ομάδες στην πρώτη ομάδα. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία φαντάζομαι για σένα. Πώς την έζησες και τι κρατάς από όλο αυτό το πράγμα το οποίο βίωσες? Σιγά σιγά και την προηγούμενη χρονιά πήρα εμπειρίες από προπονήσεις, από τις δύο συμμετοχές που έκανα. Βλέπω καινούργια πράγματα και προσπαθώ να βελτιώνομαι όσο το περισσότερο γίνεται. Υπάρχει ένας Δανός αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, ο κύριος Άρνεσεν, που μια από τις φιλοσοφίες του είναι να βγαίνουν νέα παιδιά από την ομάδα, να δουλεύει με νέους παίκτες, να εξελίσσονται. Είναι αυτό ένα επιπλέον κίνητρο για σένα, όπως και για τους υπόλοιπους νεαρούς παίκτες της ομάδας? Σίγουρα είναι ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά όπως είπα και πριν, είτε υπήρχε ο κύριος Άρνεσεν είτε δεν υπήρχε, το ίδιο πράγμα θα προσπαθούσαμε να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι αξίζουμε να παίξουμε στη μεγάλη ομάδα. Ως παιδί που έχεις από τις ακαδημίες της ομάδας, μπήκε σε μια χρονιά πέρσι πάρα πολύ δύσκολη για αυτή. Με πίεση, με κακά αποτελέσματα, με κακή συμπεριφορά της ομάδας. Τι κατάλαβες από την περσινή σεζόν, τι δεν πήγε καλά, τι ήταν αυτό που οδήγησε την ομάδα στο να έχει τόσο τραγική πορεία? Εγώ ανέβηκα στα μέσα της σεζόν στην πρώτη ομάδα και πιστεύω αυτό που έπαιξε τον κύριο ρόλο ήταν η ψυχολογία της ομάδας από τις συνεχόμενες ήττες και δεν μπορέσαμε να... Δηλαδή, περνούσαν τα παιχνίδια έτσι και είχαμε κακές εμφανίσεις, κακά αποτελέσματα και δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε αυτό. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει όλο αυτό πλέον και ότι θα είναι την ομάδα στα πρώτα μας? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πιστεύω είναι μια καινούργια αρχή φέτος. Όλα δείχνουν να πάνε καλά. Πιστεύω δεν θα είναι όπως πέρσι. Θα είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Από όλα όσα έζησες αυτό το δεκαήμερο φέτος με τον νέο προπονητή ή όσα δούλεψες ή όσα σας είπε, τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, τι έχεις κρατήσει βασικά στο μυαλό σου? Μου αρέσει πολύ η πειθαρχία που υπάρχει στην ομάδα φέτος και ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από θέμα προπόνησης και από θέμα τακτικής. Σε συμφέρει το γεγονός ότι η ομάδα παίζει με τρεις πίσω? Κατά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή, αν δούμε ποιοι είναι οι πρώτες γραμμές στόπερ, είναι μόλις τρεις. Πιστεύεις ότι υπάρχει χώρος για σένα, ότι είσαι έτοιμος να πάρεις την ευκαιρία? Το ότι παίζει η ομάδα με τρεις πίσω με συμφέρει σίγουρα, γιατί υπάρχουν περισσότερες θέσεις.
για να μείνω στο ρόστερ. Αλλά είτε παίζει με 4 είτε παίζει με 3, προσπαθώ για το καλύτερο και βλέπουμε. Αν θα ήθελες έτσι να δεις τον εαυτό σου πριν από ένα χρόνο και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, πού πιστεύεις ότι έχεις βελτιωθεί περισσότερο και ποιες είναι οι εμπειρίες που έχεις αποκομίσει και τις κρατάς περισσότερο από κάποιες άλλες? Πιστεύω ότι τον τελευταίο ένα χρόνο έχω βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς, έχω πάρει εμπειρίες, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Δεν μπορώ. Συνολικά, σαν ποδοσφαιριστής, έχω βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Έτσι πιστεύω.